Στη δημοσιότητα δόθηκε η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λίμωξης από τον νέο κορονοϊό. Έτσι, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 2.155 νέα κρούσματα του ιού στην χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων 345.033. 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας συνολικά στους 10.381. 802 είναι οι διασωληνωμένοι. Σύμφωνα με την ημερήσια κατανομή κρουσμάτων κορονοϊού, 22 καταγράφηκαν στην Καβάλα, 5 στην Δράμα, 19 στην Ξάνθη, 1 στην Θάσο, 11 στην Ροδόπη, 10 στον Εύρο και 24 στις Σέρες. Σύμφωνα με την κατανομή κρουσμάτων για τον μήνα Απρίλιο του 2021, καταγράφηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 3.039 κρούσματα κορονοϊού, 1.008 στην Καβάλα, 376 στην Δράμα, 516 στην Ξάνθη, 114 στην Θάσο, 418 στην Ροδόπη, 607 στον Εύρο και 1.125 στις Σέρες. Τα πράγματα, το ξέρετε, το τελευταίο διάστημα έχουμε κάποια προβλήματα, έχουμε κάποια έξαρση. Από χθες όμως τα εισιτήρια ήταν πιο πολλά από τα εισιτήρια. Και αυτό μας κάνει λίγο πολύ συγκρατημένα αισιόδοξους. Σήμερα, από ό,τι πληροφορήθηκα μέχρι τώρα, έχουμε 3 εισαγωγές και τα εισιτήρια θα είναι ή 5 ή 6. Αυτή είναι η πληροφορία που είχα πριν από λίγο. Μακάρι, όπως είπα και χθες και το λέω και σήμερα, η καθοδική τάση να εξακολουθήσει τις επόμενες μέρες και σε συνδυασμό με τα πολλά εμβόλια που αρχίσανε και γίνονται να απλωθεί αυτό το δίκτυο προστασίας κατά του κορονοϊού. Μάλιστα. Και μια και μου δίνεται όμως η ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, με υγεία πάνω απ' όλα, γιατί είναι μια διαχρονική μεν ευχή το καλή υγεία, αλλά είναι τόσο επίκαιρη στους καιρούς, τις μέρες που περνάμε.